Και το 670 εκατομμύρια. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι οι τράπεζες δεχόντουσαν ως εγγύηση. Αυτό, και με βάση αυτή την εκτίμηση δανειοδοτούσαν. Λοιπόν, ο κύριος... θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε το σχόλιο σας, γιατί έτσι θίγεται και ο ανταγωνισμός που θέλετε να συμμετέχετε και να έχετε γη σε ανταγωνισμό και η αγορά, δεν είναι... Όχι, λέω, ο ανταγωνισμός και η επιχειρηματικότητα. Είναι ακριβές αυτό. Και... Όχι, δεν εννοώ. Δεν μπορώ να ξέρω σε λεπτομέρειες τι ακριβώς έγινε. Ή ας πούμε ότι η αποτίμηση του library του Alter έγινε από το ίδιο. Το Alter εγώ το έμαθα εδώ. Από την Εξεταστική Επιτροπή. Εδώ κατετέθη δηλαδή. Ο κύριος Γιόλας, παρακαλώ. Η Τράπεζα της Ελλάδος μου κάνει εντύπωση γιατί εκπλαγήκατε κι εσείς. Εμείς το πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος δεν το πήραμε. Υπήρχαν άλλοι που το πήραν. Δηλαδή. Δεν νομίζω να το έχουν πάρει άλλα μέσα ενημέρωσης. Οι τράπεζες σίγουρα το έχουν πάρει. Δεν γνωρίζω για τα μέσα ενημέρωσης. Όχι, εμείς δεν το έχουμε. Πραγματικά ωραία. Δεν το έχουμε. Μας αρκεί η δική σας δήλωση. Λοιπόν, ο κύριος Γιόλας, παρακαλώ για 8 λεπτά. Ναι, πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Λιαρέλη, να συνεχίσουμε στο ίδιο. Ταινιοθήκες. Του Μέγκα η ταινιοθήκη από εξίσου φερέγγιο και πιστό οργανισμό, νομίζω την Grant Thornton. Είχε αποτιμηθεί 127. Μάλιστα. Η δική σας 30 έως 460. Όχι, 400 έως 450. 440. Ωραία. Τεράστια απόκληση κατά τη γνώμη μου. Νομίζω και τα δύο κανάλια ήταν περίπου σε μια ομοιόβαθμη ίσο. Μπορώ να σας απαντήσω. Ναι, ακούω. Δεν μπορώ να ξέρω σε λεπτομέρειες τον τρόπο αποτίμησης από την εταιρεία Μούρσεν Στέιβενς, αν δεν κάνω λάθος, που έκανε και ποια μέθοδο Μουρ Στέφενς. Με ποια μέθοδο η Μουρ Στέφενς αξιολόγησε το library του Μέγκα. Ένα. Δύο. Δεν ξέρω τα δικαιώματα των παραγωμένων, των παραχθησών σειρών του Μέγκα, εάν παρέμεναν στο Μέγκα ή παρέμεναν σε εταιρεία. Φορές, που πολλές φορές οι εταιρείες παραγωγής του εξωτερικού δεν στο επιτρέπουν, τότε πράγματι απομειώνεται. Δεύτερο στοιχείο που κάτι κάνουν οι εταιρείες του εξωτερικού, ζητούν στην περίπτωση των επαναλήψεων να έχουν το 20% των εισόδων. Οπότε πάλι απομειώνεται. Καλώς. Είναι πολυπαραμετρικό. Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε άλλες ερωτήσεις, γιατί αυτό δεν υπάρχει τελικά, έτσι όπως το λέτε, δεν υπάρχει αντικειμενική στάθμιση. Πρέπει να ξέρουμε κάποιες άλλες παραμέτρους, αν έχουν επισέλθει. Υπάρχει αντικειμενική στάθμιση. Πάμε σε άλλη, δεν έχω και χρόνο. Είπατε ότι το COD, το κοινοπρακτικό ομολογιακό, συνήφθη 19 Δευτέρου, αλλά η ημερομηνία εκταμείωσης ήταν 23 Τρίτου του 2015. Ακριβώς. Την ίδια μέρα, αν θυμάμαι καλά, είπατε ότι κατεβλήθησαν από τον Αντένα. Μάλιστα. Οι τόκοι 6,5 ή 8 εκατομμύρια. 6,500 κάτι. Την ίδια μέρα. Δηλαδή, κατεβλήθησαν αυτούσια σε χρήμα ή έγινε μια λειψοδοσία λογιστική. Όχι. Τυχαίο που έγινε την ίδια ημερομηνία. Όχι, δεν έγινε τυχαία. Έλυγε. Υπήρχαν κάποια δάνεια, τα οποία αποτέλεσαν τη δέσμη του κοινοπρακτικού. Για να υπογραφεί το κοινοπρακτικό έπρεπε να πληρωθούν οι τόκοι των προηγούμενων δανείων. Και κατεβλήθησαν την ίδια μέρα που συνήθως. Αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Ή κεφαλαιοποιούνται οι τόκοι, ο κύριος Λάπας είπε ότι ξέρει περίπτωση που και οι προμήθειες, ή πας και πληρώνεις τους τόκους των υφιστάμενων και μπαίνει σαν κοινοπρακτικό το κεφάλαιο. Σε εμάς ήταν 6,582,080,57. Μπορώ να σας πω και άλλα τράπεζα πόσο ήταν. Σύμφωνοι, όχι αρκετά για να έχουμε χρόνο να... Όχι, αλλά δεν ήταν τυχαίο. Έπρεπε να γίνει.
πριν. Διότι ουσιαστικά και έγινε την ίδια σταματά ένα κοντέρ και αρχίζει ένα καινούριο κοντέρ. Άρα την ίδια μέρα. Οι δικηγόροι το ξέρουν καλύτερο. Αυτό ισχύει και σε ένα στεγαστικό δάνειο. Απλό. Η διαπίστωση των επιθεωρητών της Τράπεζας της Ελλάδας, ναι, η οποία έγινε 18 Δευτέρου του 16 και συγκεκριμένα ήταν οι επιθεωρητές Λουκάς Δέδες και Νικόλαος Παλαιοθόδωρος, γράφουν επί λέξη. Η Αντένα σήμερα, το 2016, εμφανίζει λίαν υψηλό δανεισμό σε σχέση με το μέγεθος των δραστηριοτήτων της. Αυτό συνέβαινε από το 2010 με συνεχή πτωτική θέση. Παρ' όλα αυτά, κατά την ολοκλήρωση της κατάρτισης του κόδου το Φεβρουάριο του 2015, εκείνος που επέβαλε τους όρους του, κατ' εμάς, κατά την εκτίμησή μας, ευμενέστερου σε σχέση με την αρχική συμφωνία του 2013, ήταν ο δανειζόμενος, δηλαδή ο Αντένα. Αυτός δηλαδή που βρισκόταν στην ανάγκη να δανειστεί. Μιλάμε για ένα ποσό 160 εκατομμυρίων. Πείτε μου, αν γνωρίζετε έστω και μια παρόμοια περίπτωση δανείου, που ο δανειζόμενος, παρά τη σαφώς αρνητική θέση της επιχείρησής του, το ότι είναι στριμωγμένος, ένα υψηλότατο ύψος δανείου που απαιτεί, καταφέρνει να μειώσει τους όρους της εξασφάλισης από εκείνους που είχαν αρχικά συνεφωνηθεί. Εδώ φαίνεται δηλαδή η τραπεζική χάλα, απόλεσαν το χαρακτήρα τους. Πάθανε μετάλλαξη και από στιγμή ομοί σκληροί διαπραγματευτές που τους θεωρούμε και μάλλον είναι, κατάντησαν αρνάκια. Τι έγινε, πώς παρενευλήθησαν, γιατί άλλαξαν αυτοί οι όροι. Απαντώ. Επιταβελτίο για τον δανειζόμενο. Καταρχήν είναι η τέταρτη φορά και δεν καλά κάνετε που μου διαβάζετε ένα απόσπασμα από το πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο εγώ δεν το γνωρίζω και δεν ξέρω τι μπορεί να προηγείται ή τι να έπεται. Δεύτερον, πάντως, για την ακρίβειά το του, σας εγγυώμαι επί λέξη σας τα είπα. Δεν αμφισβητώ, κύριε Κωνιά, δεν αμφισβητώ, ναι, το απόσπασμα. Mm-hmm. Λέω ότι δεν μπορώ να ξέρω τι έχει προηγηθεί και καταλήγει σε αυτόν τον συλλογισμό ή αν σε αυτόν τον συλλογισμό προσθέτει κάτι άλλο. Διότι στην Τράπεζα της Ελλάδος εμείς όχι μόνο δεν γνωρίζουμε τι περιλαμβάνει το πόρισμα, αλλά δεν έχουμε ερωτηθεί κιόλας. Δεν αποτελεί ψόγου για την Τράπεζα της Ελλάδος, διότι από ό,τι έχω διαβάσει, αυτό είναι ένα πόρισμα κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και άρα αν θέλει κάτι ο εισαγγελέας εφαρμόζει. Εμάς τώρα είπατε 16 Φεβρουαρίου ότι έγινε. Ναι, θα σας πω, ναι. Μάλιστα. 18 Δευτέρου του 2016. Μάλιστα, τώρα έχουμε... Αναδύφησαν τα αρχεία τους, είδαν τις δανειακές συμβάσεις κλπ. 20 Δεκάτου του 2016, δηλαδή 7 μήνες, και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Άρα, μάλλον δεν αξιολογείται κάτι από το πόρισμα, αλλά αυτό ας είναι αυθαίρετο. Αυτό το οποίο έχω να σας πω είναι το ακόλουθο. Πρώτον, η Αντένα TV ΑΕ θεωρεί ότι το δάνειό της είναι απόλυτα καλυμμένο. Δεύτερον, θεωρεί ότι οι τράπεζες ήταν υπερβολικά αυστηρές απέναντί της. Θεωρεί ότι σε κάποιες πλευρές των όρων που είχαν τεθεί πριν τη σύναψη του κοινοπρακτικού υπήρχαν πλευρές που ήταν ευμενέστερες για τον Αντένα από την πλευρά της ιδιοδοσίας. Τέταρτον, σας είπα ότι αν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία του κοινοπρακτικού ο Αντένα θα είχε γλιτώσει ποσό 16 εκατομμυρίων που κατέβαλε σε τόκους. Συνεπώς θεωρώ ότι ο συλλογισμός αυτός έχει πλευρές τις οποίες δεν με βρίσκει σύμφωνο. Τέλος πάντων. Εγώ πάντως διαβάζω και βάζω εκτιμήσεις βάσει των πορισμάτων των επιθεωρητών. Παρά τις εξασφαλίσεις του ΚΟΔ, η Τράπεζα Πειραιώς στο παράρτημα της έγκρισης παράτασης του πιστοδοτικού ορίου, εγκριτικό σημείωμα από 10 Δευτέρου του 2016, εντάσσει όλο το ποσό του ομολογιακού δανείου που της αντιστοιχεί στην Πειραιώς. 66.680.000 ευρώ στον ακάλυπτο κίνδυνο. Η ίδια η Πειραιώς δηλαδή αξιολογεί τις εξασφαλίσεις και θεωρεί το ποσό αυτό, το μεγάλο που είναι σχεδόν το 1 τρίτο, το θεωρεί ακάλυπτο κίνδυνο. Τι έχετε να πείτε από αυτού, πού είναι οι μεγάλες εξασφαλίσεις? Δεν έχω να πω απολύτως τίποτα παρά μόνο το εξής. Πρώτον, δεν ξέρω ποιο έγγραφο το λέει αυτό. Αυτό το οποίο γνωρίζω, αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι κατά το πόρισμα της Τραπέζης Ελλάδος όπως κατατέθη εδώ τα δάνεια του Αντένα είναι μηδενικού πιστοληπτικού κινδύνου. Θα επαναλάβω ότι εδώ άκουσα ότι ελέγχθησαν και από τον SSM. Στα πρακτικά το διάβασα. Και είναι μηδενικού πιστοτικού κινδύνου. Τρίτο σημείο,
Θέλω να σας πω ότι αυτό μπορεί να είναι ένα έγγραφο που είναι εσωτερικά η άποψη ενός εσωτερικού συστήματος της τράπεζας, αλλά η γνώμη της τράπεζας θα είναι διαφορετική. Αυτό το οποίο έχω να σας πω είναι ότι τα δάνεια του Αντένε ήταν απολύτως... Έγκριση είναι αυτό, δεν είναι ένα εσωτερικό έγγραφο της Τράπεζας Πειραιώς. Έγκριση παράτασης του πιστοδοτικού ορίου. Δεν τη δίνει κανένα στην έγκριση με... Η έγκριση παράτασης τι λέει, ότι ο Αντένε... Αποκλείεται να το λέει αυτό. Λέει ότι της εντάσσει όλο το ποσό που σας έχει δανειοδοτήσει στον ακάλυπτο κίνδυνο. Ακάλυπτο κίνδυνο δηλαδή σημαίνει ότι βλέπει επισφάλεια, βλέπει κύριε, δυνατότητα ανατροπή των πάντων. Κύριε Γκόλια, αυτό που λέτε δεν μπορεί να ισχύει και έχει άλμα λογική. Διότι αν σε εντάξει στον πιστωτικό κίνδυνο, πρέπει να έρθει να ζητήσει το δάνειο. Στον Αντένα, όχι μόνο δεν έγινε αυτό, αλλά υπεγράφει μετά το κοινοπρακτικό. Δεν υπάρχει. Αυτό έχει άλμα. Δεν αμφισβητώ αυτό που διαβάζετε. Έτσι. Έχει άλμα λογικής. Δεν μπορεί να υπάρχουν και τα δύο. Πάμε και σε κανένα δυο. Όμως τα πράγματα αποδεικνύονται και από το αποτέλεσμα. Συγγνώμη, πότε κατεβληθεί η πρώτη δόση από το 2015? Ορίστε. Η πρώτη δόση. Το 16/9. Το Σεπτέμβριο. Τι ποσό? Σαν τόκι ή σαν κεφάλαιο? Όχι, κεφάλαιο. Το κεφάλαιο του Σεπτεμβρίου ήταν 1.700. Εντάξει, το φαινόμενο του μπαλούν, αλλά τα έχουμε εξετάσει. Αυτά τα ξέρετε, πάει 80 εκατομμύρια μετά, μετά το 10ο εξάμηνο. Αισθανόμαστε απολύτως ασφαλείς ότι στη λήξη του δανείου το δάνειο θα αποπληρωθεί. Και δεν θα επιδιώξετε να το αναδιαπραγματευτείτε? Το business plan που έχουμε δώσει, το υπογράφουμε και πιστεύουμε, είναι ότι θα αποπληρωθεί. Ωραία. Και μια ερώτηση, σκόπευε να την κάνω αν ήταν ο κύριος Κυριακού, και δεν την κάνω επειδή εγώ είναι επιλογή μου, είναι εκτός θέματος, αλλά τυχαίνει και εκπροσωπώ τους πολίτες της Αργολίδας. Μάλιστα. Ο κύριος Κυριακού έχει μια έπαυλη, ένα εξοχικό, στη θέση Άγιος Εμιλιανός του Πορτοχελίου, απέναντι από τις Πέτσες. Σε αυτό λοιπόν υπάρχουν κάποιες παραβάσεις βεβαιωμένες, αυθαίρετη κατάληψη και μεταβολή αιγιαλού, στην οποία συμπτωματικά, στη δίκη δηλαδή, σε ποινικό δικαστήριο, έτυχε και παρευρισκόμουν, όπου ο κύριος Κυριακού, εκπροσωπούμενος από πλήρη εξούσιο δικηγόρο, κατεδικάστη σε 5 χρόνια φυλάκιση με ποινή χωρίς αναστολή και χωρίς μετατροπή. Εκ των υστέρων έμαθα ότι με αίτηση αναστολή στο εφετείο, στο τριμελές εφετείο πλημελημάτων, απαλήφθηκε ο όρος της άμεσης καταβολής του χρηματικού ποσού, το άνευ μετατροπής. Αν έχετε γνώση και αν θέλετε να απαντήσετε, ποια είναι η τύχη εκ των υστέρων της ποινικής διαδικασίας και αν οι κατασκευές αυτές εξακολουθούν να παραμένουν? Θα σας απαντήσω. Θα μπορούσα να σας πω ότι δεν εμπίπτει. Μπορούσα να σας πω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Ποια ακριβώς δεν είναι, γιατί τυχαίνει να είμαι αυτικός. Θα μπορούσα να σας πω ότι δεν μπορώ να έχω πλήρη γνώση και λεπτομέρειες, διότι είναι κάτι που αφορά... Δεν θέλετε να σας πω, όσο για να σας κάνει εντύπωση, δεν έχω πάει τίποτα. Περίμενα να είχατε κάνει μια βόλτα. Έχω προσκληθεί, αλλά δεν έτυχε να πάω. Με ελικόπτερα. Να ολοκληρώσει, περιμένει ο επόμενος συνάδελφος. Αυτό το οποίο σας λέω είναι το εξής. Πιστεύω ότι θα το αντιληφθείτε και σαν δικηγόρος. Θέματα, όπως κάποια που αναφέρετε, άπτονται των προσωπικών δεδομένων. Σας είπα τη γνώμη μου σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα και ικανοποιηθήκατε, δεν θα το αντιμετωπίζω κατά περίπτωση. Θα παρακαλούσα λοιπόν να μην συνεχίσουμε σε αυτό. Σε ό,τι αφορά την ουσία του ερωτήματός σας, ο Μίνωας Κυριακού σέβεται απολύτως τους νόμους και τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και τις έχει εφαρμόσει, και όπου έχουν τελεσυνδικήσει έχουν εφαρμοστεί πλήρως. Σε όποιες μορφές είναι σε εξέλιξη δικαστική διερεύνηση, θα παρακαλούσα και εσείς ως νομικός θα το σεβαστείτε, να περιμένουμε την ολοκλήρωση της δικαστικής διερεύνησης. Όμως, αυτό το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι σέβεται απολύτως και τους νόμους και την τιμιγορία της δικαιοσύνης.
Το κατανοώ και απολύτως το αποδέχομαι έτσι όπως το βάλατε, αλλά να ξέρετε ότι η απόφαση αυτή ήταν σε δημόσια συνεδρίαση. Εγώ δεν ήρθα να κάνω ούτε κουτσομπολιό, ούτε να επιρρύψω μομφή στον καθέναν, σε κανέναν, έτσι, όμως, ούτε θέλω να το συνεχίσω. Όμως δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν σας διέκοψα, απάντησα έτσι όπως έπρεπε, ότι οι νόμοι τηρούνται. Και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο το οποίο προσωπικό. 27 χρόνια είναι στο δημόσιο βίο. Και το μόνο που βρήκα να το καταλογίσουν είναι μία αυθαιρεσία, μικρή, μεγάλη, κακή, καλή, ισχυρή ή όχι, νομικά τεκμηριωμένη ή όχι. Και αυτό αρκεί. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Έρβιν. Λοιπόν, ο κύριος Θεοφύλακτος... Ο κύριος Θεοφύλακτος έχει... Εδώ το έμαθα κι αυτό. Εδώ το έμαθα. Εδώ... Ο κύριος Θεοφύλακτος... Εδώ το έμαθα κι αυτό. Κύριε συνάδελφε, ο κύριος Θεοφύλακτος... Ο κύριος Κυριακόπουλος το είχε αυτό πριν μπει στα μύτη. Λοιπόν... Έτσι είστε και από την Αργολίδα. Ο κύριος Θεοφύλακτος έχει το λόγο για 8 λεπτά. Κύριος... Θεοφύλακτος. Κύριε Λιαρέλη, συνεχίζω αυτό που ανέφερε ο συνάδελφος για το κόδ των 163 εκατομμυρίων και για το φαινόμενο για τη συμφωνία μπαλούν. Δηλαδή, για να καταλάβουν και αυτοί που μας ακούνε, ότι το μισό δάνειο είναι στην τελευταία δόση αποπληρωμής. Από τα 160 δηλαδή, είναι 7 ετές το δάνειο. Μάλιστα. Θα πληρώνετε τα πρώτα 6-6,5 χρόνια τα 80 μαζί με τους τόκους, εννοείται. Και πλέον τόκων. Πλέον τόκων. Και η τελευταία δόση θα είναι 80 εκατομμύρια. Η ερώτησή μου είναι, είναι κάτι που συνηθίζεται με τους απλούς δανειολήπτες να πληρώνουν το μισό δάνειο στην τελευταία δόση? Και δεύτερο υποερώτημα, διευκρινιστικά σε αυτό που είπατε. Γιατί είπατε έχουμε κάνει το business plan που θα μπορέσουμε να πληρώσουμε την τελευταία δόση. Δηλαδή, για να το πούμε έτσι, να το καταλάβουμε και εμείς και ο κόσμος που μας ακούει, αφήνετε λεφτά στην άκρη. Γιατί συμφωνείτε για αυτό το πράγμα? Δηλαδή, η τράπεζα διασφαλίζεται με αυτόν τον τρόπο? Θα σας απαντήσω πλήρως. Παρά το γεγονός ότι ο όρος μπαλούν είναι διεθνής όρος, για να μην έχουμε... φρόντισα να τον αποφύγω, τον είπατε εσείς και ο κύριος Γκόλιας, διότι αν το μπαλούν... Γκόλιας. Εάν το μπαλούν το μεταφράσουμε στα ελληνικά, γίνεται μπαλόνι, και άμα το μπαλόνι το τέτοιο, θα βγει φούσκα και μετά αέρας. Άρα το μπαλούν δεν θέλω να το χρησιμοποιώ και απέφυγα να το χρησιμοποιώ, παρότι αυτός είναι ο ορθός όρος. Αλλά πάρα πολλοί που από το κανάλι της Βουλής το παρακολουθούν δεν το ξέρουν και μπορεί να δώσουμε συγκυρμούς. Είναι αυτό που μεταθέτει μεγάλο μέρος του δανείου στο τέλος. Σας λέω πάρα πολύ απλά το εξής, ότι αυτή η συμφωνία που αφορά το κοινοπρακτικό δάνειο βασίζεται σε ένα business plan, σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο συμφωνήθηκε από κοινού μεταξύ της εταιρείας και των τραπεζών. Οι τράπεζες σύλλεξαν την αξιοπιστία του επιχειρηματικού σχεδίου και το θεώρησαν αξιόπιστο. Σύλλεξαν τη δυνατότητα της διοίκησης να το υλοποιήσει και θεώρησαν ότι μπορεί. Σύλλεξαν τα δεδομένα και τα θεώρησαν φερέγγια, αξιολόγησαν και τη συμπεριφορά του μετόχου μέχρι σήμερα. Με βάση αυτόν τον σχεδιασμό υπάρχει σταδιακά μία αύξηση της αποπληρωμής του κεφαλαίου. Τον πρώτο χρόνο δεν πληρώσαμε, πληρώσαμε μόνο τους στόκους. Το δεύτερο χρόνο που ήδη τρέχουμε, πληρώνουμε μία δόση τώρα και μία δόση το Μάρτιο που είναι 7-8 εκατομμύρια και στη συνέχεια ανεβαίνει μέχρι να φτάσουμε στο 50% του δανείου. Το πώς θα αποπληρώσουμε το δάνειο στο τέλος, εάν σταδιακά θα συλλέγουμε χρήματα ή αν θα γίνει ή αν θα πάμε με άλλη μορφή, είναι συνάρτηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου και ασφαλώς συνάρτηση της οικονομίας. Με τις παρούσες οικονομικές συνθήκες σας διαβεβαιώ ότι αισθανόμαστε ασφαλείς ότι στη λήξη του δανείου θα αποπληρωθεί το δάνειο. Στο ερώτημα εάν αυτό είναι συχνό φαινόμενο και αν ισχύει και για έναν απλό πολίτη, σας απαντώ. Σε απλό πολίτη δεν ισχύει, γιατί δεν υπογράφει κοινοπρακτικό δάνειο. Δεν υπογράφει τέτοιου είδους δάνειο. Σε περίπτωση επιχειρήσεων ή ακόμα και κρατικού χρέους, δεν είναι απλά συχνό φαινόμενο. Είναι ο κανόνας και πολλές φορές κανόνας χωρίς εξαίρεση. Διασφαλίζονται όμως έτσι τα συμφέροντα των τραπεζών?
διασφαλίζονται. Κατά τη γνώμη μου, απολύτως. Στο βαθμό. Ελέγχονται τα business plan. Στο βαθμό που οι προϋποθέσεις που περιέγραψα τηρούνται. Εάν ελεγχθούν, αν είναι φερέγγιο το business plan, αν η διοίκηση αυτό, αν η μέτοχη εκείνο, εάν η προοπτική, αν αυτό. Αυτά τα εάν είστε και υπεύθυνος ότι θα υλοποιηθούν. Προφανώς. Γι' αυτό και αισθάνομαι απολύτως ασφαλής. Περνάω σε επόμενο ερώτημα. Απαντήσατε πριν και στον κύριο Λοβέρδο αλλά και σε συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ που ρώτησαν ότι κάνετε το αυτονόητο και δεν θα το αναφέρατε αν δεν σας ρωτούσαν ότι καταβάλατε τους φόρους κτλ. Είπα και κάτι άλλο, όχι μόνο αν με ρωτούσαν, ότι με πνίγει και το παράπονο. Εγώ όμως. Διότι έφαγα πολλά χρόνια να κυκλοφορώ ακόμα και πέρυσι τέτοιες μέρες. Επιτροπή Θεσμών. Ότι που είχα έρθει με άλλη να σας μεταφέρω όμως μία, κάτι που έχω διαβάσει και θέλω να το θέσω σαν ερώτηση. Γιατί αναφέρει κάποιος. Τώρα εμείς σαν 5-6 άτομα πάμε και στήσουμε διόδια στην Εθνική Οδό σε ένα μέρος που δεν έχει διόδια. Και ας αρχίσουμε και εισπράττουμε από τα αυτοκίνητα που περνάνε 2,40, ξέρω εγώ, 2,80. Και τους εργαζόμενους θα πληρώνουμε και φόρο θα αποδίδουμε και ΙΚΑ θα πληρώνουμε και τέλος διοδίων θα πληρώνουμε και μετά από 20 χρόνια θα λέμε όλα αυτά τα πληρώνουμε. Γιατί και ο υπουργός που δεν θέλω να πω πώς τον χαρακτήρισε έχει πει ότι οι συχνότητες έχουν υποκλαπεί ή τέλος πάντων με τον τρόπο που παρατείνονταν οι προσωρινές άδειες δεν ήταν ένας νόμιμος τρόπος όπως έχει κρίνει και το ΣΤΕ το οποίο το σεβόμαστε όλοι. Πώς κρίνεται αυτό τον παραλληλισμό? Επειδή τηρούνται τα πρακτικά, θα σας απαντούσα με μια παροιμία της πατρίδας μου, αλλά δεν το απαντώ, διότι μπορεί να μην έχουμε σουρού, αλλά κάποια στιγμή θα μας πιάσει, θα υπάρξει σουρού και μπορεί να με φωνάξουν. Θα σας πω το εξής. Σκέλος συχνοτήτων. Εγώ σας απέδειξα ότι πληρώνονται. Και πληρωνόταν πάντα. Σας είπα άλλο θέμα η αδειοδότηση και άλλο θέμα οι υποχρεώσεις. Η αδειοδότηση και άλλο θέμα οι υποχρεώσεις. Σε ό,τι αφορά αυτόν ο οποίος θα πάει αυθαίρετα στην Αττική Οδό ή στην Εθνική Οδό να στήσει διόδια, θέλω να σας πω το εξής. Εάν το κράτος τον αφήσει να κάνει την παρανομία, αδιαφορώ θα πληρώσω το ΦΠΑ. Εμείς ως Αντένα TV δεν αισθανόμαστε ότι κάναμε καμία παρανομία. Είχαμε άδεια την οποία έδινε το Ελληνική Δημοκρατία. Αυτό. Το ότι η Ελληνική Δημοκρατία για τους δικούς της λόγους δεν προχωρούσε σε αδειοδότηση, τηρούσαμε τις υποχρεώσεις μας, άρα δεν είχαμε διόδια σε Εθνική Οδό. Δεν είχαμε, είναι τραβηγμένο το παράδειγμα, κύριε Γιαρέλη. Όχι, αντιθέτως, να σας πω το εξής. Κάποτε έπρεπε να προχωρήσει. Όχι. Το κράτος εισέπρατε τα διόδια, αλλά το δρόμο δεν είχε φτιάξει. Διότι αυτοί που πληρώνουν διόδια, αντί να πάρει σε 12 ώρες Θεσσαλονίκη, πάει και σε 4. Εμείς πηγαίναμε σε 12 ώρες Θεσσαλονίκη και πληρώναμε και διόδια. Προχωράω σε ένα άλλο θέμα που απαντήσατε και συμφωνούμε όλοι. Δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται προσωπικά ζητήματα, ιδίως όταν είναι προϊόν υποκλοπής. Σε αυτό συμφωνούμε. Ναι. Από τη θέση που είστε όμως, και με την πείρα που έχετε ως δημοσιογράφος, όταν η πληροφορία που έχετε, ακόμα και από ένα υποκλαπέν ή για κάτι που έχει κυκλοφορήσει, email ή κάτι που έχει κυκλοφορήσει, αφήνουμε το προσωπικό, επαναλαμβάνω, συμφωνούμε όλοι. Αν έχει και πληροφορία που αφορά το δημόσιο συμφέρον. Δεν συζητείτε. Ακούστε. Για μην, επειδή συνήθως συζητούμε για αυτά τα θέματα υπό το βάρος πίεσης της επικαιρότητας, υπό το βάρος πίεσης της επικαιρότητας και η άποψή μας πάει με τη μία ή με την άλλη πλευρά. Όταν είναι προσωπικά δεδομένα, απολύτως προσωπικά, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε. Ένα, δύο. Εάν υπάρχει σε περίπτωση προσωπικών δεδομένων εισαγγελική παραγγελία ή επιτρέπεται εισαγγελικά, ένα παράδειγμα, υποθέσεις σε κοινωνίες παιδεραστίας, παιδοφιλίας, τότε είναι διαφορετικό. Δεν δημοσιεύεις
προσωπικά δεδομένα του παιδεραστή ή του παιδόφιλου, προστατεύεις την τοπική κοινωνία. Σε αυτό υπάρχει στάση. Εάν υπάρχει όμως κάτι διαφορετικό, όπως είναι το εθνικό συμφέρον, το υπέρτατο συμφέρον του κοινωνικού συλλόλου, προφανώς έχουμε τις εξαιρέσεις, που εκεί έχουμε τις εξαιρέσεις και δημοσιεύεται, αλλά εκεί δεν είναι μια δημοσίευση προσωπικών δεδομένων, είναι το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και το συμφέρον του ή το εθνικό συμφέρον. Θέλετε να σας πω και κάτι? Το κριτήριο, επειδή το ένα ερώτημα είναι και ποιος το κρίνει, είναι το κριτήριο που κάνει ένα δημοσιογράφο έγκριτο και φερέγγιο ή όχι. Τόσο απλά. Συμφωνώ να ξεχωρίζουμε δηλαδή την ήρα από το στάχι. Προφανώς. Το προσωπικό κουτσομπολίστικο από το δημόσιο που έχει ενδιαφέρον. Δεν αναφέρομαι μόνο στο εθνικό συμφέρον. Και στο δημόσιο συμφέρον. Και στην προστασία του κοινωνικού συνόλου. Που είναι με την ίδια μορφή. Ξέρετε κάτι, κυκλοφορία το που δραματοποιήσουμε ένα βιβλίο δίτομο, διάβασα, δεν το πήρα, του Χρήστου Σαρτζετάκη για την υπόθεση Λαμπράκη. Στα δεδομένα της εποχής τότε, πιθανώς σε κάποιες πλευρές, οι δύο, δεν μπορώ να πω συνάδελφοί μου, διότι θα είναι έγκλημα καθοσιώσεως, να τους ονομάσω, διότι ήταν μορφές της δημοσιογραφίας, εάν τα δούμε με τα δεδομένα του 1961, πιθανώς παραβίασαν κάποιες πλευρές των προσωπικών δεδομένων της εποχής, αλλά ήταν υπέρτατο συμφέρον. Ποιος δολοφόνησε τον Λαμπράκη και με ποιο τρόπο. Και μία τελευταία ερώτηση, κύριε Λιαρίλη. Γιατί απαντήσατε ότι ο διαγωνισμός θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, ότι κάποιοι, μάλλον κάποιοι όροι σας δυσαρέστησαν ή δεν ξέρω πώς τους κρίνετε. Πώς δηλαδή, πώς τους κρίνετε, σταχυολογώ, σε σχέση με τον διαγωνισμό για το ψηφιακό σήμα. Τρεις-τέσσερις περιπτώσεις. Οι όροι για τις τελειοπτικές άδειες, αναφορικά με τη νομική μορφή, να είναι ανώνυμη εταιρεία και να δώσουν και τα πρακτικά. Για το ψηφιακό σήμα, ακόμα και φυσικό πρόσωπο, που δεν έχει κάνει κανένα έναρξη εργασιών, ως προς τη μετοχική σύνθεση. Είχε εξαντλητική ανάλυση να δούμε στον νόμο, τον ψηφίσαμε, ήταν από τους πρώτους νόμους που ψηφίσαμε μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Για το ψηφιακό σήμα, καμία αντίστοιχη πρόβλεψη. Για το μετοχικό κεφάλαιο, στις τηλεοπτικές άδειες, ελάχιστο ποσό, 8 εκατομμύρια. Για το ψηφιακό σήμα, τρία, και αυτά θα μπορούσαν να είναι από αναπόσβεστα πάγια. Οικονομικά στοιχεία στις άδειες, στο διαγωνισμό του παπά δηλαδή, να είναι δημοσιευμένες και ελεγμένες. Στην προκήρυξη για το ψηφιακό σήμα, καμία σχετική απέτηση κτλ. Κτλ. Η προέλευση των οικονομικών μέσων. Εξαντλητική έρευνα τώρα στις τηλεοπτικές άδειες και κατέπεσαν υποψήφια από αυτό το λόγο. Για το ψηφιακό σήμα, καμία αντίστοιχη πρόβλεψη. Ήταν ή δεν ήταν ένας διαγωνισμός που έθεσε όρους και προϋποθέσεις για το δημόσιο συμφέρον, γιατί δεν είδαμε και κάποιον. Θέλω να σας πω ότι ορισμένοι από τους όρους και τις προϋποθέσεις που έπρεπε να τεθούν αυτονοήτως ετέθησαν. Η σύγκριση των δύο διαγωνισμών, κατά τη γνώμη μου, είναι ατυχής. Δεύτερον, σε σημεία που είπατε, παραδείγματος χάρη και στον παρόντα νόμο και στον παρόντα διαγωνισμό, κάποιος μπορούσε να μετάσχει με υποσύσταση εταιρεία. Και εδώ, το ότι υπήρχε σαν εγγύηση να έχει 8 εκατομμύρια κεφάλαιο, ακούστε με, όταν σε 3 μήνες πρέπει να έχει 400 άτομα προσωπικό και σε 6 μήνες πρέπει να έχει πρόγραμμα, κατά τη γνώμη μου έπρεπε να υπάρχει και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, όπως υπάρχει σε όλους τους διαγωνισμούς. Αυτά είναι θέματα που προσωπικά, όχι ως φυσικό πρόσωπο, ως αντένα, είχαμε θέσει και στο δημόσιο διάλογο και στη δημόσια διαβούλευση. Κατά τη γνώμη μου ήταν θέματα τα οποία έπρεπε να διορθωθούν. Μπορούσαν να διορθωθούν και κατά τη γνώμη μου δεν διορθώθηκαν, ακριβώς για να μην υπάρξει, επειδή δαιμονοποιήθηκε η ιστορία του νόμου του 43-39, για να μην υπάρξουν τροπολογίες. Σε ό,τι αφορά, αυτά έπρεπε να γίνουν, διότι κάποια πράγματα ήταν αυτονόητα. Σε ό,τι αφορά τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, θα συμφωνούσα ότι θα μπορούσε να γίνει καθαρά ηλεκτρονικά, διότι θα απεφεύγεται και πάρα πολύς χρόνος. Εκεί δεν χρειάζεται να καλύψουμε την Αμερική, μπορούσε να γίνει. Υπάρχουν εταιρείες που το έχουν κάνει, υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία. Δεν θα υπήρχαν διάφορα φαινόμενα καταπάτησης της αξιοπρέπειας των ανθρώπων,
Εγώ θα περάσουν τα χρόνια και θα ξεχάσω το τίμημα. Θα με δικαιώσει ή δεν θα με δικαιώσει και η ζωή. Το γεγονός όμως ότι επί 4 μέρες δεν μου πήραν τα σκουπίδια και δεν μπόρεσα να πληθώ, δεν θα το ξεπεράσω. Σας διαβεβαιώ. Και δεν θέλω να συνεχίσω. Παρόλα αυτά, η εικόνα που έχω από τη προσωπική μου εμπειρία ήταν ότι ο διαγωνισμός ήταν αδιάβλητος. Αυτό ήθελα να πω. Ότι οι όροι εντάξει, ευχαριστώ κύριε από αυτό που έχω διαπιστώσει. Στον πρώτο όροφο δεν ξέρω τι γινόταν. Από αυτό που έχω διαπιστώσει ήταν αυτό. Θεωρώ ότι ο διαγωνισμός αυτός θα μπορούσε να γίνει με πολύ καλύτερους όρους, με λίγο περισσότερη νυφαλιότητα, περισσότερη ψυχραιμία, για να είναι η αρχή μιας περίοδου, ενώ τώρα αποτελεί αρχή ενός καυγά, που από ό,τι καταλαβαίνω συνεχίζεται. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ποιος συνάδελφος, ο κύριος Μπαρμενάκης, προηγείται. Ο κύριος Μπαρμενάκης, ο κύριος Παλίου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπαλής. Τρεις, ναι, δεν ξέρω αν ο κύριος Μπάργας θέλει να ρωτήσει προς το παρόν. Είναι... Καλησπέρα σας. Κύριε Παπαδόπουλε. Όχι. Α, θέλεις. Δεν υπάρχει θέμα. Διαδικαστικά τι ώρα θα πάρει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στις 5 το πολύ. Το πολύ. Θα τα βάλουμε διαδικαστικά. Πολύ. Πολύ. Νομίζω νωρίτερα πάντως. Θα λέω λιγότερα. 3-8, ναι, μπορεί και νωρίτερα. Μπορεί νωρίτερα, το πιστεύω. Καλησπέρα σας, Λιαρέλη, από μένα. Καλησπέρα σας. Επανέρχομαι στο θέμα της σχέσης. Καταρχήν θέλω να συνδυάσω δύο γεγονότα που προκύπτουν αμφισβήτητα με δύο πληροφορίες που μας δώσατε. Θέλω έτσι να επεκτείνουμε λίγο το θέμα της σχέσης, οικονομικής εννοώ σχέσης, που έχουν δύο γεγονότα. Πρώτον, ότι υπήρχε χρονική απόσταση μεγάλη από τότε που άρχισαν οι διαπραγματεύσεις μέχρι τότε που εκταμείευθηκε το δάνειο. Και δεύτερο, ότι ένα χρόνο πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, το 2009, ως αποτέλεσμα μιας επιτυχούς εμπορικής συμφωνίας, είχαν εισρεύσει σημαντικά ποσά, πάνω από μισό δις, από ό,τι μάθαμε, το 8, ακόμα πιο σημαντικό. Θέλω να τα συνδυάσω με δύο πληροφορίες που μας δώσετε εσείς. Πρώτον, ότι ως αποτέλεσμα του κοινοπρακτικού δανείου δεν εισέρευσε φρέσκο χρήμα στον Αντένα, ότι δώσατε τη θέση του 16 εκατομμύρια. Και η δεύτερη πληροφορία που μας δώσατε, ότι δεν υπήρχε συμβατική υποχρέωση να μεταβιβαστεί ή να δεσμευτεί ένα ποσό του προϊόντος ως ασφάλεια του κοινοπρακτικού. Αυτά τα δύο συγκράτησα. Θέλω λοιπόν να σας κάνω δύο σε μία δηλαδή ερωτήσεις, όπως είπατε κι εσείς. Δηλαδή, θεωρείτε ότι ζημιώθηκε ή ωφελήθηκε ο Αντένα από το κοινοπρακτικό? Αυτή είναι η μία, ας πούμε, υποπαράγραφος. Εάν υπήρξε σε εσάς σκέψη να σταματήσετε τη διαπραγμάτευση κάποια στιγμή, αν ως εταιρεία κρίνατε ότι είναι ζημιογόνο το δάνειο, υπήρξε κάποιος καταμερισμός, επιμερισμός ευθυνών κτλ. Εσωτερικά δικό σε εσάς. Η διαδικασία των διαπραγματεύσεων, όπως κάθε διαδικασία διαπραγμάτευση, είναι μια δυναμική διαδικασία. Εάν κρίνουμε με βάση τι έγινε από το 2013 έως το 2015. Εσείς είπατε ότι τράβηξε πολύ, το συγκράτησα. Αν κρίνουμε από το 2012 έως το 2015 ή από το 2014 έως το 2015, μπορεί να εξάγουμε διαφορετικά συμπεράσματα. Εγώ θα σας απαντήσω γενικά. Θεωρώ ότι το τελικό αποτέλεσμα, όπως προσδιορίζεται με τη σύμβαση του ΚΟΔ, είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της εταιρείας, διασφαλίζει, κατά τη γνώμη μου, πέραν του κανονικού της τράπεζας, πέραν του κανονικού της τράπεζας. Άρα υπήρξε υποφελές, χωρίς λεπτομέρειες. Η καθυστέρηση στη σύναψη του κοινοπρακτικού ζημίωσε τον Αντένα. Θα έλεγα λοιπόν ότι δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω υποφελές, αλλά ούτε και ζημιογόνο. Άρα ήταν μια ισοπαλία δηλαδή κατά κάποιο τρόπο. Κοιτάξτε, αν είχε τελειώσει 2 χρόνια νωρίτερα και πήραμε 16 εκατομμύρια λίγο. Ξέρετε, επειδή είναι μεγάλα τα ποσά και ήταν και μάλιστα εκτός πάρτι που μας έχουν πει εδώ πέρα, είναι απορίας άξιων, διότι γιατί ας πούμε δεν ελήφθη η απόφαση να το σταματήσει διαπραγματεύσεις. Χρήματα υπήρχαν από ό,τι καταλαβαίνω. Καταλαβαίνετε την απορία μου. Ναι, μην μου πείτε εύλογη απορία νομίζω. Απόλυτα θέλω να σας πω ότι δεν αποκλείω στην ομάδα της διαπραγμάτευσης με τις τράπεζες, τις οποίες προείσταται πάντοτε ο οικονομικός διευθυντής, ο CFO,
κατάσταση. Δεν αποκλείω να υπήρξαν και κάποιες σκέψεις. Μάλιστα. Το βασικό θέμα είναι ότι η διαπραγμάτευση ολοκληρώθηκε με το αποτέλεσμα αυτό. Ναι, το δεν μπορώ να σας πω όμως, γιατί ξέρετε και διάφορες σκέψεις οι οποίες διατυπώνονται έχουν να κάνουν και με τη συγκυρία. Δηλαδή πριν την ανεκεφαλαιοποίηση μου αρκεί, σας παρακαλώ, μου αρκεί αυτό που μου είπατε, εντάξει, αλλά ήθελα επίσης στο ίδιο θέμα να σας ρωτήσω, οι τράπεζες οι οποίες συνέργησαν, έτσι, συνεργάστηκαν για το COD, γνώριζαν ή δεν γνώριζαν την ύπαρξη της πωλήσεως της εταιρείας στη Βουλγαρία? Και υποθέτω ότι τη γνώριζαν, έτσι. Γιατί ξέρετε, αν γνώριζαν, η λογική αυτό λέει, ότι αν γνώριζαν την ύπαρξη ενός τόσο μεγάλου ποσού και δεν ζήτησαν να δεσμευτεί ένα μέρος του, υπάρχει μια αντιστοιχία μεταξύ των καθηκόντων τους και αυτών που κάνανε. Όχι, δεν θα συμφωνήσουμε. Η Τράπεζα της Ελλάδος αυτό λέει πάντως, ότι είναι μειωμένης εξασφαλίσεως και την ίδια στιγμή που υπήρχαν τόσο μεγάλα κεφάλαια διαθέσιμα. Η Τράπεζα δεν ξέρω ποια τράπεζα το λέει, πώς το λέει και πώς καταλήγει. Να σας πω μια άλλη περίπτωση πάλι. Αυτό το συμπέρασμα. Θέλω να σας πω όμως το εξής. Ότι το γεγονός ότι στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων οι τράπεζες γνώριζαν ότι ο μέτοχος βάζει χρήματα, τα οποία συνολικά είναι 140 εκατομμύρια, θα ήταν κατά τη γνώμη μου καταχρηστικός. Ναι, κοιτάξτε, ξέρετε, γιατί δεν θα μπορέσουμε να συνοηθούμε. Εσείς θα αμφισβητείτε την ουσία. Λάτερα. Με συγχωρείτε. Εσείς θα αμφισβητείτε την ουσία της εκθέσεως της τράπεζας, βάσει της οποίας. Αφού δεν την παραδέχεστε. Δεν τη γνωρίζετε. Λοιπόν, σας λέω, λοιπόν, νομίζω ότι η συζήτηση στο σημείο αυτό δεν έχει νόημα περαιτέρω. Γιατί εγώ σας είπα ότι λέει η τράπεζα, ξέβρασα μια πραγματική απορία για ποιο λόγο δεν ζήτησε περαιτέρω εξασφαλίσεις. Εσείς μου λέτε πως δεν ξέρετε. Σας λέω, να σας πω μια άλλη περίπτωση. Με συγχωρείτε, το 2014 θα έρθει η τράπεζα και θα πει ότι επειδή το 2008 ξέρω ότι πούλησε σε ένα περιουσιακό. Οι διαπραγματεύσεις τους άρχισαν νωρίτερα. Το 12. Τέσσερα χρόνια μετά. Χωρίς να γνωρίζει. Κοιτάξτε, είναι βασικό, γιγαντία ποσά. Με συγχωρείτε, εκτός αν είμαστε εμείς εκτός τόπου και χρόνου. Είναι μισοδής, έτσι. Δεν είναι παράλογο αυτό που σας λέω. Ωραία, και από το μισό. Είπαμε, εμείς ψάχνουμε να δούμε αν τα πράγματα κύλησαν κανονικά εδώ πέρα, νόμιμα κτλ. Βασιζόμαστε στην έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος. Λέτε πως δεν την ξέρετε, σταματάμε τη συζήτηση εδώ. Δεν νομίζω να μπορούμε να όμως, έτσι όπως θέτετε την ερώτηση, αφήνετε την αμφιβολία ή δίνετε την εντύπωση καταχρηστικής αντιμετώπισης εκ μέρους των τραπεζών. Και σας απαντώ ανοιχνεύω ότι αυτό το πράγμα, αν υπάρχει τυχόν απέτηση των τραπεζών, μάλιστα, το λέτε πως είναι καταχρηστική, να ικανοποιηθεί με cash collateral, θα ήταν καταχρηστική. Ωραία, εσείς εκτιμάτε αυτό. Αλλά τότε μήπως θα σταματούσε να είναι μειωμένη εξασφαλίσεως το δάνειο? Και θέλετε να σας πω και κάτι που λέει η Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν θεωρώ ότι είναι μειωμένη. Όχι όλα, όχι όλα, όχι όλα. Όχι όλα. Γι' αυτό ρωτάμε και εμείς. Από το πρωί ρωτάμε αυτό το πράγμα, κύριε Βορύδη. Σας απαντώ το εξής. Αυτό είναι που ρωτάμε το πρωί. Σας απαντώ το εξής. Όχι, δεν ρωτάμε αυτό. Καταρχήν η τράπεζα ή όποια τράπεζα, εάν θέλει δέσμευση καταθέσεων ή cash collateral, δεν έχει δικαίωμα να πει τι έκανε στο 2008 και στη Βουλγαρία. Διότι η απάντηση αυτό είναι αφήστε ότι, λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ ότι, να κριθεί εν τέλει. Την απόψη σας την είπατε. Με συγχωρείτε όμως, η απάντησή σας στηρίζεται στην αμφισβήτηση της έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος. Όχι, έτσι είναι. Αφού δεν την αναγνωρίζετε. Η απάντησή μου στηρίζεται στην αμφισβήτηση των προθέσεων που περιέχει το ερώτημά σας. Ναι. Καταρχήν, πιστεύετε πως δεν είναι καλοπροαίρετο? Θέλω να σας πω το εξής. Όχι, απορία, ειλικρινής είναι. Θέλω να σας πω το εξής. Γιατί ψώνετε τον τόνο, δεν καταλαβαίνω. Όχι, είναι απορία ειλικρινής, ειλικρινά σας μιλάω. Ωραία, εκφράσατε την απορία, θέλετε να απαντήσω. Είπατε, ότι, το είπατε, το κατάλαβα, ότι δεν έπρεπε να ζητηθούν λοιπόν κάσκορα. Θεωρείτε ότι ολοκλήρωσα? Ξέρετε τι, όμως ο χρόνος τελειώνει, με συγχωρείτε. Εσείς μπορείτε να μιλάτε και μετά το λήξη του χρόνου. Εμείς έχουμε πρόβλημα με τον χρόνο. Οπότε επειδή εσείς έχετε πρόβλημα χρόνου, εγώ πρέπει να δίνω μισή απάντηση. Όχι, δεν σας είπα. Ολοκληρώστε την απάντηση. Θα κρατήσω εγώ το χρόνο. Ολοκληρώστε την απάντηση. Εσείς θα κρατήσω εγώ το χρόνο. Ολοκληρώστε, κύριε Γιαρέλη. Πλατιάζουμε κάπως. Έχει αποδειχθεί πριν αρκετές ώρες ότι όλες φορές πράγματι μπορεί να μακρηγορώ, αλλά έτσι κρίνω ότι πρέπει να απαντήσω. Ολοκληρώστε, κύριε Γιαρέλη. Όσες φορές με διακόπτουν, τότε μακρηγορώ επί 50. Αν με αφήνω να τελειώσω, παρακαλώ, ολοκληρώστε. Λέω καταρχήν το εξής. Επιχειρείται μία σύνδεση για μία διαπραγμάτευση η οποία άρχισε το 2012 και ολοκληρώθηκε το 2016 με μία επιχειρηματική επιλογή η οποία έγινε το 2008.
το οποίο δεν εδράζεται πουθενά ούτε καν στη λογική, διότι από το 8 έως το 13 μπορεί να έχουν γίνει και άλλες επιχειρηματικές επιλογές. Μάλιστα. Αυτό το οποίο θα μπορούσε να λεχθεί είναι εάν οι τράπεζες θα ήθελαν εγγύηση μετρητών για το κοινοπρακτικό δάνειο. Όχι γιατί πούλησε ο Κυριακού πριν από 5 τότε, αν απαντάτε έτσι, δεν καταλάβατε την ερώτησή μου τότε. Αυτό ακριβώς ζητάω πολύ. Ζήτησα που λέτε. Αυτό ζήτησα που λέτε και μου απαντάτε με αυτόν τον τρόπο. Εγώ αυτό ζήτησα που είπατε εσείς προηγουμένως. Όχι να κριθεί και να ζητηθεί, να αξιολογηθεί η επιχειρηματική πρωτοβουλία αυτή, το αποτέλεσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μα πώς συνδέεται τη Βουλγαρία του 8 με το κοινοπρακτικό του 15. Συνδέω το γεγονός ότι υπήρχε ένα σημαντικό ποσό. Μάλιστα. Από ό,τι μας είπατε, δώσατε ορισμένα χρήματα στην εξόφληση κάποιου άλλου δανείου και απέμεινε ένα σημαντικό ποσό. Από ό,τι μας είπατε επίσης, το ποσό αυτό ήταν εγγνώση των τραπεζών. Λοιπόν, δεν τέθηκε ποτέ σε διαπραγμάτευση να πείτε, παιδιά, δεν ζητάτε δάνειο, το πάρετε. Έχετε και κάποια χρήματα. Δεν μας δίνετε και μια εξασφάλιση χρηματική. Αυτή είναι η απορία. Θέλω να σας πω λοιπόν. Αν αυτό το θεωρείτε εσείς ότι δεν έπρεπε να γίνει, θα εκτιμηθείτε όντως. Νομίζω ότι έχει κλείσει ο κύκλος. Μπορείτε να εκτιμήσετε ό,τι θέλετε όντως. Αν είσαστε, πάμε λοιπόν στη θέση ενός τραπεζίτη, ο οποίος είναι το 2015 ή το 2014, ξέρει για μια επιχειρηματική ενέργεια που είναι το 2008. Ξέρει ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας δεν μπορεί να ξέρει, ενδεχομένως ξέρει και άλλες επιχειρηματικές κινήσεις, διότι αγόρασε, πούλησε καράβια, σπίτια, οτιδήποτε έκανε. Ξέρει ότι αυτός ο επιχειρηματίας έχει εκπληρώσει ένα δάνειο το 2009-2010 120 εκατομμυρίων στο Λουξεμβούργο. Ξέρει ότι έχει βάλει 140 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα τι λέτε, ότι θα πάει να του ζητήσει και τα αρέστα? Έτσι χαρακτηρίζετε εσείς τη διαπραγματεύση. Να μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω, βέβαια, γιατί εντάξει, ούτε μια ερώτηση κύριε Πρόεδρε προλαβαίνω να κάνω, απλώς είναι πάρα πολύ το θέμα. Έχω ακόμα όμως δύο ερωτήσεις, θα καταχραστώ του χρόνου αυτή τη φορά, σπάνιο. Λοιπόν, κλείνει το θέμα εδώ. Θα επιμείνω λίγο στα θέματα αυτά των τραπεζών. Δηλαδή, ακούσατε από τον κύριο Λάπα για την περίπτωση της εφάπαξ χρηματοδότησης του Αντένα με 15 εκατομμύρια με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και ως εξασφάλιση είχε δέσμευση καταθέσεων από μια εταιρεία θηκατρική, Progress Co., 16, κάτι. Μάλιστα. Και από ό,τι έχει προκύψει από την εξέταση του κύριου Φραγκιαδάκη εδώ πέρα, πριν ακόμα εξοφληθεί, κατακτοποιηθεί το δάνειο αυτό, αφαιρέθηκε το ποσό και πήγε σε άλλη τράπεζα. Αυτό ήταν αναμφισβήτητα σαφής παραβίαση κανονικού. Δεν αιτιώμαι την πλευρά σας. Ανοιχνεύομαι, σας λέω, παρατυπίες, τυχόν παρατυπίες, για να μην παρεξηγηθούμε. Ήταν μια σαφής παραβίαση τραπεζικών κανόνων και ρωτάω, αν ξέρετε, υπήρχε συμβατικά δυνατότητα να φύγει το ποσό αυτό από εξασφάλιση πριν τη λήξη του δανείου, υπήρχε? Στο ερώτημα αν υπήρχε συμβατικά δυνατότητα να φύγει αυτό το ποσό πριν τη λήξη του δανείου, η απάντηση είναι ναι. Μάλιστα. Διότι το ποσό αυτό δεν ήταν cash collateral ή δεσμευμένο. Κύριε Λιαρέλη, μήπως αυτή τη σύμβαση κυρίως θα μπορούσατε ενδεχομένως να προμηθεύσετε την Επιτροπή με αυτή τη σύμβαση? Είναι κρίσιμο θέμα. Αν το δέχομαι φυσικά ως ειλικρινές αυτό που λέτε, αλλά για λόγους τάξεως, αν μπορείτε να φέρετε στην Επιτροπή, και ο κύριος Πρόεδρος αν το θεωρεί αναγκαίο, να σημειώσετε, να στείλετε στην Επιτροπή τη σύμβαση αυτή. Κάνα πρόβλημα. Παρακαλώ. Αν και μου κάνει εντύπωση, θέλω να το πω, θα τη στείλω. Πείτε το, πείτε το. Πόσες τόσες σε όλες τις συμβάσεις λέτε ότι τις έχετε στην περίφημη μέθουσα 162 και αυτή τη ζητάτε από εμάς? Αν μπορείτε να τη στείλετε, εντάξει. Αν το θέλετε για ευκολία, ευχαριστώ. Ναι, εντάξει, για ευκολία. Κύριε Παλαμενάκη, πάντως η έκθεση της Τράπεζας Ελλάδος για το σημείο αυτό που ρωτάτε, λέει την εξής φράση: ασκήθηκαν αφόρετες πιέσεις από τις τράπεζες προς την Αντένα, οι οποίες δεν απέδωσαν. Δηλαδή, για πρώτη φορά ακούμε ότι ασκήθηκε πίεση και ήταν στην διακριτική ευχαίρεια του Διανιολήπτη να δεχτεί τις πιέσεις, όχι. Αυτό επισήμανα εγώ. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, το ερμηνεύω αυτό έτσι. Σου ζητάω μια εξασφάλιση, μου λες δεν έχω, σου λέω συγγνώμη. Έτσι το ερμηνεύω εγώ. Έχω και μια ακόμα ερώτηση τώρα. Αφού πρώτη φορά το ακούσατε, κύριε Λάπα. Ορισμένα στοιχεία του πορίσματος. Σας παρακαλώ. Κύριε Λάπα, αφού πρώτη φορά το ακούσατε, έγινε καλά. Γίνατε σοφότερος που το ακούσατε πρώτη φορά. Ναι, γίνατε σοφότερος που το ακούσατε πρώτη φορά αυτό. Στην περίπτωση του Αντένα, δεν το έχετε ξανακούσει. Ποιο πράγμα? Πάμε. Δεν έχουμε καταλάβει βέβαια τώρα γιατί συζητάμε. Έχω το λόγο για μια ερώτηση ακόμα. Τώρα δεν έχετε άλλη ερώτηση εσείς. Ο κύριος Παπαλίου για 8 λεπτά. Υπάρχει
υπάρχει έτσι κι αλλιώς για δύο στοιχεία. Περιπτώσει, στο ερώτημά σας, μαζί με τα υπόλοιπα, να μου επιτρέψετε λαϊκά την έκφραση Βερεσέδια, τα έχω σημειώσει, θα κοιτάξω και τα πρακτικά για να μην μου διαφύγει κάτι και ό,τι έχετε ζητήσει θα το έχετε και αυτό θα το έχετε. Επειδή ζήτησε και ο κύριος Λοβέρδος και μου ζητήθηκα και κάποια άλλα πριν. Για τη διευκόλυνσή σας είναι στην εξέταση του κυρίου Φραγιαδάκη, αυτό αναφέρεται λεπτομερώς. Το ξέρω και τη σχολίασα τη συνέντευξη. Λοιπόν, μπορούμε... Φραγιαδάκη, ωραία, σας διευκόλυνε αυτό. Ότι κάποια, σε κάποια ήξερε. Που... Ναι, σε κάποια δεν ήξερε. Και σε κάποια δεν ήξερε γιατί δεν ήταν. Αυτό τώρα. Γι' αυτό σας λέω ότι ψάχνουμε κι εμείς να τις ενδιάσουμε. Εγώ ήρθα εδώ. Όπως έχω και υποχρέωση και απαντώ και τότε που ήμουν διευθύνων σύμβουλος και τότε που δεν ήμουν. Διότι δεν εκπροσωπείς σε περιόδους ή εκπροσωπείς ή δεν εκπροσωπείς. Εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Παπαϊλίου για 8 λεπτά. Κύριε Λαρέλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.